μπάζερ θα μας ταξιδέψει και σήμερα στις πιο αξέχαστες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Μπάζερ, ξεκίνα! Το 1993 ο Γιώργος Πολυχρονίου και το Μέγκα μοίραζαν εκατομμύρια. Την παράσταση όμως έκλεβε η πρωτοεμφανιζόμενη Ελένη Μενεγάκη. Φίλες και φίλοι, εύχομαι το 1993 να είναι γεμάτο αισιοδοξία, χαρά, ευτυχία, αγάπη και ειρήνη. Σας εύχομαι λοιπόν υγεία και ευτυχία για το νέο έτος που ξεκίνησε πριν από μερικές ώρες και ελπίζω να είναι καλύτερο. Όπως καλύτερη θα είναι και η Μέγκα Μπάνκα. Και σε κύριοι, η Ελένη Μενεγάκη. Βεβαίως. Ένα πολλά σου. Ένα πολλά. Και ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο το 93. Σε έχουμε κάτω επιτυχία. Και σύν τις ευχές που είπες, να πω και εγώ και καλά κέρδη. Και καλά κέρδη βεβαίως και στη Μέγκα Μπάνκα και όπου αλλού παίζετε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή λαχή εννοώ, προπό και τέτοια. Άστα υπόλοιπα, ναι. Θα μιλήσουμε για τη Μέγκα Μπάνκα καλύτερα. Μέγκα Μπάνκα, λέμε ήδη. Μέγκα Μπάνκα που χαρίζει σε εσάς σήμερα, πρώτη του χρόνου του 1993, 10 ολόκληρα εκατομμύρια δραχμές μετρητά. Την ίδια χρονιά ο Αντένα ξεκινάει το Τσάο Αντένα με παρουσιαστή τον Γιώργο Μαρίνο και τις τσαούσες του. Ένα σοου υπερπαραγωγή που άφησε εποχή. Με τον Γιάννη είμαστε φίλοι χρόνια, πρέπει να σας πω. Έχουμε φάει στην κουζίνα του, έχει φάει στη δικιά μου, έχουμε περπατήσει, έχουμε γλεντήσει. Έως πατριώτες είμαστε. Έως σχεδόν πατριώτες, ναι, γιατί η γιαγιά μου κατάγεται και εμένα από την Πάρο. Θα μιλήσουμε όμως κανονικά, έτσι τα λέω για να αρχίσουμε. Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Μα όχι, θέλω να πω στο κοινό καταρχήν ότι ο Γιάννης έχει δύο αγάπες. Το τραγούδι και τις γυναίκες. Δεν το ξέρουν. Το ξέρουν όλοι, αλλά. Τα μάζεψα τα παράματα και έφυγα από το σπίτι. Καλύτερα μονάχος μου, ελεύθερος κουργίτη. Μπράβο, αγάπη μου. Καλό. Μπράβο, αγάπη μου, το λατρεύω. Είναι μεγάλη χαρά, όχι γιατί μόνο ο Γιάννης είναι στο Τσάο Αντένα, γιατί έχουμε τη χαρά να τον ακούμε. Η φωνή του είναι από τις μεγαλύτερες χαρές που έχουμε σαν Έλληνες πολίτες. Παραμένει στον Αντένα το μπάζερ 2001 και οι τρεις άντρες Νίκος Τεργίου, Γρηγόρης Αρναούτογλου και Θανάσης Βυσκαδουράκης παρουσιάζουν την εκπομπή στην Πρίζα. Γιατί φέρονται έτσι τις γυναίκες? Όντως οι άντρες έχουν μεγαλύτερη τσιμική δύναμη τις γυναίκες. Γιατί δηλαδή να υπερασπίζεσαι τις γυναίκες? Και αν από αυτό το 10% γιατί είναι άδικο. Πού ξέρεις εσύ ότι η 11η από τις 100 δεν είναι και δυνατή και πιο θαραλέα? Πώς το ξέρουν αυτοί και είναι τόσο απόλυτοι για τις γυναίκες? Μετά από όλα αυτά θα χαρακτηριστώ και καρικλοκέντα. Τα πρόσεχε, αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μπορούσαν να με ξεκόλλησαν από την καρέκλα. Λοιπόν, ο Νίκος δεν τα κατάφερε καθόλου και η Βερβάρα τα κατάφερε. Άρα λοιπόν θεωρώ και πολλές φορές ότι το φύλλο δεν παίζει ρόλο. Εάν ήταν όμως πυροσβέστες, θα παίρνανε το άτομο και όχι την καρέκλα. Εδώ είναι πρίζα, παίρνει την καρέκλα. Σίγουρο λοιπόν είναι και το συμπέρασμα όλου του βίντεο ότι μην βγάζετε απόλυτα συμπεράσματα και γρήγορα συμπεράσματα σε οποιοδήποτε συμβούλιο και αν είναι αυτό, γιατί νομίζω ότι οι γυναίκες τελικά έχουν να δώσουν πάρα πολλά. Εντάξει, μας θύμισες πάρα πολλά προγράμματα από το 1993 και το 2001 μετά.